sugar daddy. Σε βλέπω και τρελαίνομαι. Με νέο αέρα, νέο τραγούδι για καταμάχη τη ελευθερία ελευθερίου. Μίλησε χωρίς φόβο, αλλά με πολύ πάθος στην Εβάνα Ζουμπούρου. Ελευθερία, καινούριο τραγούδι, sugar daddy. Να πω ότι εμπνεύστηκες από τον Τάκη. Καινούριο τραγούδι, ναι. Εμπνεύστηκα από τον Τάκη. Και όμως όχι, αυτό το τραγούδι το είχα εδώ και πάρα πολύ καιρό έτοιμο. Είχα πάει στο στούντιο στον Κωνσταντίνο Παντζή και του λέω: μου έχει κολλήσει ο τίτλος Sugar Daddy. Θέλω να κάνουμε κάτι σε αυτό. Και κάτσαμε και δημιουργήσαμε αυτό το κομμάτι. Πήγα λοιπόν στο παιχνίδι. Είχε κάπου εκεί αναφέρθηκε κάποιο στην Βουλιανό λέγοντα τον Τάκη Sugar Daddy. Και ήταν εντελώς τυχαίο όλο αυτό δηλαδή που είχε συμβεί. Θα τον δούμε σε κάποιο ρόλο στο τραγούδι. Φαντάζεσαι, θα μπορούσε. Δεν ξέρω, βάζω ιδέες. Μου έχει βάλει τώρα ιδέες, υποψίες. Δεν κακή ιδέα. Ερωτευμένη και πάλι πάντως. Με ποιον? Ο Τριαντάφυλλος είπε ότι είσαι σε σχέση. Α, ναι. Δεν ερωτεύομαι εύκολα, δεν κάνω σχέσεις εύκολα. Συγχωρώ, δεν ξεχνώ εύκολα. Όλη αυτή η κατάσταση με τον Μάριο την έχει συγχωρέσει? Είμαι ένας άνθρωπος που συγχωρώ, δέχομαι μία απολογία, απλά προφανώς και δεν ξεχνώ, γιατί εγώ τουλάχιστον λειτουργώ πιο πολύ με συναίσθημα. Και βλέποντας και κάποιες συμπεριφορές στην πορεία μέσα στο παιχνίδι, είδα κάποια πράγματα τα οποία εμένα δεν μου κάνουν. Αν γυρνούσες το χρόνο πίσω, θα ξαναέμπαινες στο Survivor? Θα ξαναέμπαινα και δεν θα άλλαζα τίποτα. Περίμενες ότι θα χωρίσει η Αλεξάνδρα με τον Στάθη? Νομίζω δεν μου πέφτει κανένας λόγος να απαντήσω κάτι γι' αυτό, γιατί δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Μίλησες πρόσφατα και για την νευρική ανορεξία που είχες περάσει. Είχα περάσει πάρα πολύ παλιά. Μέσα σε όλο αυτό τη δύναμη πρέπει να τη βρεις μόνος σου για να καταφέρεις να βγεις. Έχει τύχει να είσαι σε σχέση με έναν άνθρωπο γνωστό και να έχετε καταφέρει να το κρατήσετε κρυφό? Ναι, έχει γίνει.